Αν δεν κάνω λάθος, πολιτικό σεισμό λέγατε ότι έγινε και όταν ήρθε ο Μακρόν στη Γαλλία. Πολιτικό σεισμό και όταν ήρθε ο Μπάιντεν και ούτω καθεξής. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι έγινε με όλους αυτούς και τον πόλεμο που κάνουν όλοι αυτοί στην Ουκρανία, με τις συνέπειες που έχουν βέβαια οι λαοί, όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και όλης της περιοχής. Όλοι πια, κύριε Σταϊκούρα. Ελάτε, παρακαλώ. Να τελειώσει παρακαλώ. Η συζήτηση. Παρακαλώ. Όλοι πια ξέρουν πια ποιοι είναι οι φυσικοί αυτούργοι ενός προμελητημένου εγκλήματος σε βάρος της ΛΑΡΚΟ, σε βάρος των εργαζομένων, των διαφόρων προμηθευτών του λαού των περιοχών, που, έγκλημα βέβαια που έγινε στο όνομα για λογαριασμό μάλλον των συμφερόντων εγχώριων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων. Τα ονόματα είναι γνωστά. Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι σας δεσμευτήκατε στις απαιτήσεις των ομίλων για να έρθει στα χέρια τους η ΛΑΡΚΟ. Αυτό το έγκλημα είναι διαρκές, με μακροπρόθεσμες συνέπειες, βαριές για τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, το λαό της περιοχής, συνολικά για το λαό. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ που κάνουν το χώμα ατσάλι, που μετρούν 80 νεκρούς και εκατοντάδες ακαταμένους, που έχουν δώσει τη ζωή τους δουλεύοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, έχουν απέναντί τους την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους εσάς που υλοποιείτε αυτές τις αντιδραστικές πολιτικές, τις επιλογές των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την κατάπτυστη τροπολογία δίνει τη χαριστική βολή, βάζει την ταφόπλακα στη ΛΑΡΚΟ και στις ζωές των εργαζομένων. Λειτουργείται ως εντολοδόχοι των επενδυτικών συμφερόντων και ως αδίσταχτοι dealers, φέρνεται σε πέρας μια βρώμικη, ανήθικη αποστολή που είναι η παράδοση της ΛΑΡΚΟ στους επιχειρηματικούς ομίλους, καθαρή από εργαζόμενους και χρέη. Αυτό είναι το ολιστικό σας σχέδιο, κύριε Σταϊκούρα. Αυτό είναι η προστασία των εργαζομένων που λέτε. Ενώ οδηγείτε στην ανεργία 1.300 εργάτες και στην έξωση 300 οικογενειών από τα σπίτια που τους έχουν παραχωρηθεί, ενώ τους οδηγείτε στη δυστυχία, τους κοροϊδεύετε, λέγοντας ότι αυτό είναι προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτή τη στάση? Απάτη, πολιτική αλητεία, όπως και αν τη χαρακτηρίζει κανείς, είναι λίγο μπροστά στο μέγεθος της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Όμως αυτό είναι το αποκρουστικό πρόσωπο του βάρβαρου συστήματος που υπηρετείτε. Αυτοί είστε και εσείς. Είστε αδίστακτοι απέναντι στους εργαζόμενους που δεν αποδέχονται να απολυθούν, να δυστυχήσουν και για το καλό δίθεν της οικονομίας, δηλαδή του επενδυτή, που δεν συμβιβάζονται να παρουσιάζετε τις αποζημιώσεις ως δική σας ρύθμιση, ενώ είναι κεκτημένο δικαίωμα που το τσεκουρώνετε κιόλας. Δεν συμβιβάζεται με τα γνωστά προγράμματα του ΑΕΔ για να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στη φτώχεια και στην ανέχεια για να θησαφρίζει ο επενδυτής. Που δεν συμβιβάζονται με κάποιες μηνιαίες ή δίμηνες συμβάσεις εργασίας με τον ειδικό διαχειριστή και αυτό, κύριοι, δεν είναι προστασία, όπως την χαρακτηρίσατε. Δεν συμβιβάζονται να μείνουν άνεργοι, άστεγοι, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η β' φάση ιδιωτικοποίησης προς όφελος, όπως λέτε, της δημιουργίας της εθνικής οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όπως προκλητικά και εξαδιάτροπα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Ενώ η κυβέρνηση με το άρθρο 6 της τροπολογίας βάζει τα φόπλακα στη ΛΑΡΚΟ με πρόσχημα τις κρατικές ενισχύσεις, με το άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας επιχορηγεί την εταιρεία Ελληνέιρ για την αποκατάσταση της ζημιάς λόγω κορονοϊού για το έτος 2020 με ποσό 9.224.000 ευρώ. Θυμίζουμε βέβαια και τα 130 εκατομμύρια ευρώ στην Αιτζία για τον ίδιο λόγο. Και βέβαια οι χρηματοδοτήσεις του επιχειρηματικού ομίλους δεν έχουν τέλος. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αποφάσεις της, τα προγράμματά της, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ
έχει μπουκώσει με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ τους μονοπωλιακούς ομίλους, τις τράπεζες, τα funds, μέσω επιδοτήσεων, κρατικών ενισχύσεων και εγγύσεων, φόρων απαλλαγών, εξασφαλίζοντας την εγγυημένη κερδοφορία, στην περίπτωση της Λάρκο, απαιτεί το κλείσιμο, την παράδοση σε επενδυτή, χωρίς τους εργαζόμενους και την επιστροφή των δίθεν κρατικών ενισχύσεων. Αυτός είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, με μόνιμα θύματα της πολιτικής σας, τους εργαζόμενους για τα κέρδη του μονοπωλίου. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, με αντοχή και αποφασιστικότητα, δίνουν σκληρό και μακρόχρονο αγώνα ενάντια στους κλιματικούς σχεδιασμούς των κυβερνήσεων για το ξεπούλημα του ρηκτού πλούτου της χώρας. Στέκονται σύσσωμοι και δυνατοί στο δίκαιο αγώνα τους. Δεν θα βγούμε από τις δουλειές μας, δεν θα βγούμε από τα σπίτια μας, δεν θα μας ξεριζώσουν από τον τόπο μας, δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει η ΛΑΡΚΟ. Αυτό είναι το καθολικό, μαχητικό, αποφασιστικό μήνυμα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που ακούγεται όλα τα χρόνια και τώρα έξω από τη Βουλή. Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα πόστα τους και όπως δηλώνουν οι ίδιοι θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, το χώμα ατσάλι. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος, έχουν την ευρύτερη στήριξη της πλειονότητας των μαζικών φορέων της περιοχής, σωματείων, εργαζομένων και άλλων φορέων μαζικής πάλης, γυναικών, επαγγελματοβιοτεχνών, αγροτών και νεολαίας. Το ΚΚΕ στέκεται χρόνια τώρα στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και στον αγώνα που δίνουν για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και να καταβληθούν όσα τους οφείλονται στο 100% γιατί είναι ο υδρότας τους, το αίμα τους. Για να υπάρξει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα επισκευής, εξυγχρονισμού, αύξησης παραγωγής σε ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει ειδική πρόταση νόμου για τη ΛΑΡΚΟ, την οποία απορρίψατε όλοι σας, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία υπηρετείτε. Την καταθέτουμε και σήμερα για τα πρακτικά. Η θέση του ΚΚΕ, όπως την ανέπτυξε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και ο σύντροφος Γιώργος Μαρίνος, δείχνει ότι σήμερα μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί το Νικέλιο και η ΛΑΡΚΟ για την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων στην επιχείρηση αλλά και όλου του ελληνικού λαού γενικότερα. Μια μεγάλη αύξηση εγχώριας παραγωγής νικελίου και γενικότερα της βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών θα αξιοποιήσει εργατικό δυναμικό που σήμερα βρίσκεται στην ανεργία, θα εκτοξεύσει τις παραγωγικές δυνατότητες, θα δώσει όθηση και σε άλλους κλάδους της οικονομίας που εξαρτώνται από τη βιομηχανία μετάλλου. Παράλληλα, ο χρόνος εργασίας θα μειώνεται, η προστασία, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων θα μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα, δίνοντας όθηση στον ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία των εργαζομένων. Το βασικό εμπόδιο που δεν αξιοποιούνται αυτές οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας για να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες είναι ακριβώς το καπιταλιστικό κέρδος. Προϋπόθεση για την αξιοποίηση υπέρ του λαού, του νικελίου, του βοξίτη, του λιγνίτη, γενικότερα των ρηκτών πόρων και των πρωτοπαραγωγικών πηγών, είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης. Γι' αυτό το δρόμο το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις και καλεί την εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα να συμπορευθούν στη μόνη εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ, που μόνο αυτή μπορεί να αντιμετωπίσει τη βαρβαρότητα του συστήματος με το σιδερένιο νόμο που θα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Σας καλούμε να αποσύρετε τώρα την τροπολογία, είναι εγκληματική, σε βάρος του λαού και των εργαζομένων. Στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και καλούμε σε μαζική, καθολική συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα τους.